Την πρώτη του επίσημη συνάντηση με τον νέο Περιφερειάρχη Αττικής Νίκο Χαρδαλιά είχε ο Δήμαρχος Πειραιά Γιάννης Μοραλής. Είναι μια όμορφη μέρα για τον Πειραιά, είναι μια όμορφη μέρα για την Αττική. Με τον Δήμαρχο γνωριζόμαστε αυτοδιοικητικά, τον εμπιστεύομαι και είναι ένας άνθρωπος που έχει δώσει τον καλύτερο του εαυτό, ώστε το μεγαλύτερο λιμάνι της χώρας να πάει μπροστά και μόνο μπροστά. Σήμερα προχωρήσαμε στην εκχώρηση αυτών των 82 εκατομμυρίων της ολοκληρωμένης χωρικής επένδυσης, που αφορά σε 51 τουλάχιστον έργα και δράσεις που αφορούν την κάθε γειτονιά του Πειραιά ξεχωριστά. Και είμαι σίγουρος ότι και το τελευταίο ευρώ θα βρει σημείο επαφής μέσα στην ίδια την κοινωνία, μέσα στους ίδιους πολίτες. Ξέρω ότι ο Γιάννης αγωνιά, ανησυχεί. Η σχέση μας είναι καθημερινή, διαρκής. Ενώνουμε δυνάμεις για κάτι που είναι πάρα πολύ σημαντικό, που αφορά στην καλύτερη ποιότητα ζωής για όλους τους κατοίκους του μεγαλύτερου λιμανιού της χώρας. Μαζί με την Σταυρούλα την Αντωνάκου, την έμπειρη αντιπεριφερειάρχη μας, προχωράμε στην άμεση απορρόφηση των χρημάτων αυτό. Είναι πολύ σημαντικό ότι υπάρχουν όριμες μελέτες που συνοδεύουν την εκχώρηση αυτή και νομίζω ότι τα αποτελέσματα θα είναι σύντομα ορατά σε κάθε γειτονιά του λιμανιού. Δεν θέλω να πω κάτι περισσότερο. Είναι ένα πρώτο βήμα. Ως καινούργια περιφερειακή αρχή ξεκινάμε και προσπαθούμε να αποκτήσουμε το δικό μας βηματισμό, να εξορθολογήσουμε προτεραιότητες, να μπορέσουμε να εξασφαλίσουμε χρηματοδοτικά εργαλεία, ευρωπαϊκά και εθνικά, για να μπορέσουμε αυτά να τα διοχετεύσουμε στην ίδια την κοινωνία. Και είμαι σίγουρος ότι ξεκινώντας από τον Πειραιά, προχωρώντας την άλλη εβδομάδα με την Αθήνα και σε συνεννόηση με τους δημάρχους μας σε κάθε γωνιά του Λεκανοπεδίου, αυτή η πενταετία θα είναι μια δημιουργική πενταετία που θα φέρει συγκεκριμένα αποτελέσματα. Την υπογραφή που κάναμε σήμερα εδώ με τον νέο Περιφερειακή Διοίκηση, κύριο Χαρδαλιά, ένα άνθρωπο που γνωρίζει καταρχάς πάρα πολύ καλά την αυτοδιοίκηση, έχει διατελέσει δήμαρχος για πολλά χρόνια, συνεχίζεται καλή δουλειά στον Πειραιά. Συνεχίζεται η ελπίδα, η αισιοδοξία, η ανάθεση που υπάρχει στην πόλη του Πειραιά. Τα 80 κάτι εκατομμύρια που σήμερα υπογράψαμε με την Περιφέρεια Αττικής έρχονται να συνεχίσουν το έργο της ολοκληρωμένης χωρικής επένδυσης της πρώτης περίοδου, της περασμένης θητείας, τα 80 εκατομμύρια ευρώ, τα οποία νομίζω είναι κοινή διαπίστωση ότι έχουν βοηθήσει πολύ και τον Πειραιά να αλλάξουν την όψη του, αλλά και τους πολίτες του Πειραιά να βοηθήσουν. Άρα νομίζω ότι συνεχίζεται αυτό. Η συνεργασία με τον κύριο Χαρδαλιά δεδομένο θα είναι καλή. Και με το Δήμο Πειραιά, όπως και με τους άλλους Δήμους, επαναλαμβάνω ότι είναι ένας άνθρωπος που γνωρίζει πολύ καλά τα θέματα της αυτοδιοίκησης. Είναι κλασικός αυτοδιοικητικός και χαιρόμαστε που ανέλαβε την Περιφέρεια Αττικής. Είμαστε απολύτως όριμοι στον Πειραιά και αυτή είναι η αγωνία μου. Είχαμε δουλέψει αρκετά το περασμένο διάστημα, ώστε η απορρόφηση αυτή τη θητεία να είναι πάρα πολύ γρήγορη. Οι μελέτες είναι όλες όριμες, οι αδειοδοτήσεις έχουν πάρει όλες τις αδειοδοτήσεις. Αλλά νομίζω από την επόμενη μέρα ξεκινάμε πραγματικά, ώστε και αυτή η θητεία να είναι, η τρίτη θητεία μας να είναι καλύτερη και από τις δύο προηγούμενες. Να ευχαριστήσω τον Περιφερειάρχη και τους συνεργάτες του και τη διαχειριστική αρχή, τον κύριο Δρόση και φυσικά τη Σταυρούλα την Αντωνάκου, με την οποία μαζί περπατάμε τα τελευταία χρόνια στον Πειραιά. Θυμάστε ότι ήταν Δημοτική Σύμβουλο του Πειραιά νικητή και πρόεδρο του ΟΠΑΝ, μεταπίδευε στην Περιφέρεια, είναι η δεύτερη θητεία και εκείνη και νομίζω μας θα προχωρήσουμε τα επόμενα χρόνια θετικά για την πόλη του Πειραιά.